Τη ζυγαριά τη διαπραγμάτευση έχουν μπει οι δύο νέοι συντελεστέ του ΦΠΑ και από το ποια προϊόντα και υπηρεσίε θα μετακινηθούν σε υψηλότερο ή χαμηλότερο συντελεστή θα εξαρτηθεί αν ο νέο βασικό συντελεστή θα είναι 16% όπω θέλει η κυβέρνηση ή 18% όπω πιέζουν οι δανειστέ προκειμένου να μην ανοίξει τρύπα στον προπολογισμό. Σήμερα επιβαρύνονται με 23% καύσιμα, ακίνητα, ένδυση, υπόδηση, ηνοπνευματόδη, τηλεπικοινωνίε, η παροχή υπηρεσιών, τα οικιακά είδη, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτε, ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά είδη, τα κοσμήματα. Όλα αυτά θα κατέβουν πιο χαμηλά στο 16 με 18%. Με ΦΠΑ 13% επιβαρύνονται σήμερα τα τρόφιμα, τα μη αλκοολούχα ποτά, οι λογαριασμοί των ΔΕΚΟ, οι ιατρικέ υπηρεσίε, η εστίαση, οι μεταφορέ, οι επισκευέ. Το ερώτημα που προκαλεί πονοκέφαλο στην κυβέρνηση είναι ποια από αυτά θα πάνε στον υψηλότερο βασικό συντελεστή 16-18% και θα επιβαρύνουν τα νοικοκυριά και ποια θα μετακινηθούν στο νέο χαμηλό συντελεστή. Βαρόμετρο για τον οικογενειακό προπολογισμό είναι τα τρόφιμα, αφού χαρακτηρίζονται ω δαπάνη. Το πρώτο σενάριο είναι να μεταφερθούν όλα στο νέο χαμηλό συντελεστή, δηλαδή σε ΦΠΑ 6,5-9%. Το δεύτερο σενάριο είναι να μεταφερθούν στο χαμηλό συντελεστή μόνο βασικά είδη διατροφή, όπω το γάλα, το ψωμί, τα αυγά. Το τρίτο και πιο τολμηρό σενάριο, που βασίζεται σε παράδειγμα άλλων χωρών, είναι τα βασικά είδη διατροφή να πάνε σε μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ. Στο χαμηλό ΦΠΑ 6,5% υπάγονται σήμερα τα φάρμακα, η διαμονή σε ξενοδοχεία, εφημερίδε, περιοδικά βιβλία, τα θέατρα. Από αυτά, μόνο τα φάρμακα θεωρείται βέβαιο ότι θα παραμείνουν στο χαμηλό συντελεστή, ενώ για τα υπόλοιπα το μέλλον του είναι αβέβαιο. Ε, οι αλλαγέ στο ΦΠΑ έχουν σημάνει συναγερμό στην αγορά και στον τουρισμό. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία μελέτη που επικαλείται η ΕΣΕ, οι αλλαγέ στου συντελεστέ ΦΠΑ θα φέρουν στο σύνολο τη κατανάλωση μια επιβάρυνση 2,6%, δηλαδή 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Ειδικά στη διατροφή, το καλά τη νοικοκυρά θα επιβαρυνθεί κατά 4,5%, δηλαδή 1,5 ευρώ.